Τούτο με τις απεργίες των δασκάλων και των καθηγητών, κατάλαβες γιατί απεργούν? Εγώ δεν κατάλαβα, αλλά εκείνο που κατάλαβα είναι δεν γίνεται εμείς από μόνοι μας να μην μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα για τρεις μήνες και να καστερούμε να λύσουμε το Κυπριακό με τους Τούρκους. Και τούτο μια άποψη, έχετε δίκαιο. Εγώ έτσι το βλέπω. Κατάλαβες γιατί κάνουν απεργία οι δασκάλοι? Ούτε κατάλαβα, ούτε να καταλάβουμε. Τι είναι, καταλάβαν να μην ζει? Όχι, δεν είναι μυστοκό να καταλάβω. Ούτε ξέρουν να μου θέλουν. Ποιο πρέπει να τα βάλει κάτω, έτσι να ηρεμήσουν τα πράγματα? Και η μεν και η δε. Και οι δύο πλευρέ. Τι κατάσταση, ποιο φταίει, λέτε? Για μου φταίγουν. Ναι. Νομίζω η κυβέρνηση πόντου τραβάται αυτή πιο δυνατά για να καταλάβουν. Αν ασχολούμαι μαζί με τα σκάφη σου, κύριε. Και αν πέντε θέλουν έξι, ξέρω. Γιατί απεργούν όμως, κατάλαβε κανένας? Εγώ δεν κατάλαβα. Λέω, μπορεί να πιάνουν πέντε, θέλουν έξι. Μπορεί να μην θέλουν να δουλεύουν, ξέρω εγώ. Επήραν ο νους τους αέρα. Αυτή η Χριστουγέννη να μπορούν να πιάσουν οι μαθητές να κάνουν εξετάσεις, κάνουν απεργίες. Αν είναι λαμπρή, το ίδιο. Αν εν τέλος του χρόνου μπορούν να τελειώσουν οι μαθητές, τα ίδια προβλήματα. Νομίζω... Να τα βάλουν κάτω και κανεί. Να τα βάλουν κάτω και βαρύχαμε. Καταλάβεις τον λόγο, γιατί απεργούν? Κάποια διαφορά υπάρχει με το Υπουργείο προφανώς. Ναι. Διαφορά υπάρχει, αλλά δεν το καταλάβαμε. Όποιον ρωτάμε, δεν ξέρει γιατί τον πραγματικό λόγο. Να σου πω, εμείς δεν έχουμε τέτοια στα σχολεία πλέον, οπότε δεν μας ασχολεί πάρα πολλά. Ποια είναι η λύση στο θέμα τούτο? Υπάρχει λύση? Δεν ξέρω, εγώ να βρω τη λύση. Ας είναι πρέπει να διηγούν το κράτος. Ας έβρει άλλον, να ρίξει τη θέση του. Μα λύση τούτη. Να σκόψει ο μισθό. Πάμε βέβαια, έχουν και καλοκαίρι και Χριστούγεννα και Πάσκα, ξέρω. Εγώ την εντύπωση είναι ότι ισχύει πράγματι ότι είναι για να συγκαλυφθεί το άλλο, δεν είναι μια συμπαιγνία των κυβερνώντων. Για να συγκαλυφθεί το τεράστιο σκάνδαλο του συνεργατική. Δηλαδή, εγώ τώρα που σου μιλώ, είμαι χογλάζω, διότι το τι έκανα του λογαριασμού στο συνεργατισμό, α πούμε, που δεν ξέρει κανένα. Δεν κατάλαβε γιατί απεργούν. Γιατί απεργούν θέλουν τα δικαιώματα του, για να του φταίει η κυβέρνηση. Δεν τα δικαιώματα. Δεν τα δικαιώματα. Θα έχουν δικαιώματα εκεί όπω ο κόσμο όλο. Δεν έχουν δικαιώματα. Και κοινά που πρέπει δεν έχουν. Ξαφνικά απέκτησα μπάνκερ στο συνεργατισμό. Ένα τηλέφωνο που δεν απαντά ποτέ. Πάει, βρίσκει το λέω, μα δεν ήξερα τι έγινε. Γιατί σου πιάσαν τα λεφτά σου. Γιατί δεν έχει πλέον τρεχούμενο ενό. Είχες. Βασικά μαλώνουν για μια διδακτική ώρα, αλλά λόγω... Έχουν τις ώρες του Τσουτζίνου, έχουν τις παταρίες του Τσουτζίνου, στο να πήγονται. Ναι. Όλοι κυβερνητικοί, άλλοι κάνονται να πληρώνονται, ούτε δουλεύουν τουλάχιστον. Είναι ένα τεράστιο πράγμα και δεν το συζητά κανένας. Συζητούμε τώρα γιατί τα σχολεία, γιατί μπορεί να είναι μια ώρα παραπάνω, μια ώρα πιο λίγο. Νομίζω ότι είναι ένα σικαίο όλο το ιστορία. Κατάλαβες γιατί κάνουν απεργία οι δασκάλοι? Ναι, δεν θέλουν ακόμα να πάνε δουλειά. Αν καλό μαγεσμένοι που τις διακοπές και ξέρεις. Πάντα μετά από τη διακοπή δεν θέλεις να βλέψεις. Τι εκπαιδευτεί κάθονται όμως, καλοκαίρι, Χριστούγεννα? Κάνονται τρεις μήνες. Ναι, καθόλου, λίγο τρεις μήνες. Είναι σωστό το που κάνουν? Φίλε, ας πούμε αλήθεια, δεν ξέρω τα προβλήματα έχουν οι δασκάλοι. Ξέρω τα προβλήματα τα δικά μας. Εντάξει, για να κάνουν απεργία, κάτι έχουν και εκείνοι πρόβλημα. Ελπίζω να λυθούν συνούλα να στραφούν τη μαχητή γιατί βασανιούν τους γονιούς. Ναι.